Συνεχίζουμε τις προεκλογικές συνεντεύξεις εν ώψη των δημοτικών εκλογών στον Ιωνικό. Πλησιάζουμε πλέον, η κλεψίδρα αδειάζει. Καλημερίζουμε την κυρία Κατερίνα Σπυροπούλου, με χαρά μας. Νυν πρόεδρο της Ένωσης Γονέων, γνωστή από το Μετερίζει αυτό. Βέβαια, βέβαια. Και υποψήφιο δημοτική σύμβουλο με το συνδυασμό στην πράξη του υποψηφίου δημάρχου Χάρη Αλεξάκη. Βέβαια. Καλώς ορίσατε καταρχήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για την ευκαιρία που μου δίνετε. Ναι, και πρέπει λίγο να επανασυστηθώ, γιατί με ξέρετε τα τελευταία χρόνια σαν πρόεδρο της Ένωσης. Όμως τον Άγιο Νικόλαο είμαι από το 1995 και είχα αναλάβει ένα πολύ σημαντικό πόστο, μια θέση για το νομό μας. Mm-hmm. Ήμουνα στην τουριστική προβολή του νομού υπεύθυνη από το 1996 μέχρι το 2004. Κάτι που δεν το ξέρει ο πολύς κόσμος, είναι γιατί αλήθεια. Τότε δεν είχαμε ούτε τα social media, ούτε... Ναι, μεγάλωσα και γεννήθηκα και μεγάλωσα και σπούδασα στην Αθήνα. Η καταγωγή από την Ποταμιά Αρκαδίας, από τον μπαμπά μου, μάλιστα. Γι' αυτό και το Σπυροπούλου. Και από τη μαμά μου, από τη Μήλατο, Μανουσάκη, ο παππούς μου, και από τη γιαγιά μου, από το Ρέθυμνο. Περιττό να πω βέβαια ότι στο σπίτι είχε νικήσει κατά κράτος η Κρήτη. Η Μήλατος. Και η Μήλατος. Γιατί τα καλοκαίρια, μόλις έκλεινε το σχολείο, το πρώτο πράγμα ήταν να μπούμε στον καράβι και να έρθουμε στη Μήλατο. Αγαπημένες αναμνήσεις. Πολύ. Πήρατε λοιπόν την απόφαση. Ναι. Όχι πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε στα δημοτικά. Η πρώτη φορά. Συμμετείχατε στα νομαρχιακά τότε. Τότε ήμουνα υπάλληλος. Ήμουνα υπάλληλος αναπτυξιακής λασιθίου και ναι. Είχα αυτή τη σχέση με τα κοινά από αυτό το πόστο, από αυτή τη θέση. Ως υπηρεσιακού υπαλλήλου και συμβούλου άτυπου του τότε νομάρχη, του κυρίου Παπατσάκωνα και μετέπειτα του αείμνηστου Στρατάκη. Ναι. Γιατί το αποφάσισα τώρα. Το ερώτημα είναι γιατί το αποφασίσατε να συμμετέχετε πρώτη φορά και γιατί να συμμετέχετε με τον Χάρη Αλεξάκη μαζί. Βεβαίως. Αυτό να μας πείτε. Εγώ λοιπόν, αν με ρωτούσατε πριν 3-4 χρόνια που είχα μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, πρώτα ως αντιπρόεδρος με πρόεδρο την κυρία Γάλλου και μετά ως πρόεδρος από τον Ιούνιο του 2020, ήμουνα εντελώς αντίθετη στο να αναμειχθώ σε αυτό το κομμάτι, στα δημοτικά. Γιατί το αποφάσισα, γιατί όντας πια πρόεδρος της Ένωσης και βλέποντας τις ανάγκες που υπάρχουν, είπα ότι δεν φτάνει μόνο να αναλάβεις την ευθύνη σαν πρόεδρος της Ένωσης για να αποδείξεις ότι μπορεί η Ένωση και οι γονείς να συμμετέχουν ουσιαστικά στη ζωή των παιδιών τους, στο εκπαιδευτικό κομμάτι, αλλά πρέπει και να κοιτάξουμε και τα άλλα κομμάτια που έχουν σχέση, δηλαδή κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου, που είδαμε ότι είναι ανύπαρκτο. Εγώ το έζησα με την ημέρα αγάπης αυτό. Αναλάβαμε σαν Ένωση Γονέων τη διοργάνωση της ημέρας αγάπης και μετά να βοηθήσουμε τους μαθητές που έχουν ανάγκη και τις οικογένειές τους. Σε αυτή την επαφή που είχα με την Πρόνοια, με το Κέντρο Κοινότητας και με όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες, είδα ότι υπάρχει μια τεράστια ανάγκη να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι. Άρα είπα ότι εδώ δεν είναι μόνο πάμε εκεί σε αυτό το κομμάτι Ένωση Γονέων και τίποτε άλλο. Πρέπει να αναμειχθούμε περισσότερο όσοι άνθρωποι θέλουμε και μπορούμε να αναμειχθούμε. Μετά ήρθε και επειδή έχουμε μαθητές που είναι στο ειδικό σχολείο, ήρθε και η ενασχόληση και η συνεργασία με την Ένωση ΑΜΕΑ της επαρχίας Μεραμβέλου. Ναι. Εκεί ήταν συγκλονιστική αυτή, είναι συγκλονιστική αυτή η συνεργασία. Είναι υπέροχοι άνθρωποι. Υπέροχοι άνθρωποι. Και πραγματικά θέλουν μία στήριξη και μία βοήθεια, μία ενίσχυση στο ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Γιατί κακά τα ψέματα, μόνοι τους δεν μπορούν. Άρα θέλετε να πείτε με αυτό ότι είναι αφημένοι από την παρουσία δημοτική αρχή αυτοί οι άνθρωποι, όπως το λέτε. Αυτό θέλετε να πείτε. Ακουστεί βαρύ, αλλά ναι. Δεν θέλω να ακουστεί υπερφύαλο. Πού εδράζεται αυτό στο να πω κάτι. Μέχρι να ασχοληθούμε εμείς, σαν Ένωση Γονέων, με το ειδικό σχολείο, ναι.
δεν ξέραμε κανένα πρόβλημα του ειδικού σχολείου. Ναι. Μέχρι να πούμε εμείς για το ΚΔΑΠ, αμέα, όπως θέλετε πέστε το λίγο, μας ενδιαφέρει η ονομασία, δεν υπήρχε πουθενά, ναι, σαν αίτημα. Τώρα όλοι οι συνδυασμοί, δόξα τω Θεώ, το έχουν βάλει πρώτο στην ατζέντα τους. Να το βάλουν πρώτο και να το κάνουν όμως, όχι απλά να λέμε το βάζουμε πρώτο. Ναι. Η προσβασιμότητα ήταν μία λέξη που δεν είχε ακουστεί πουθενά. Τώρα ασχολούμαστε με την προσβασιμότητα και το λέμε και το έχουμε κάνει καραμέλα. Δημοσίων κτηρίων, πεζοδρομίων. Ακριβώς. Ναι. Αυτό λοιπόν εγώ το θεωρώ, και εντάξει μην ακουστεί, δεν θέλω να ακουστεί εγωιστικό, αλλά πρέπει να το πω, προσωπική νίκη. Ποιο είναι λέτε? Προσωπική νίκη. Ποιο? Δηλαδή το ότι αυτά τα θέματα αναδείχθηκαν επιτέλους το τελευταίο από τις αρχές του 23 και μετά, είναι για μένα προσωπική νίκη. Μάλιστα. Και μάλιστα κατακρίθηκα κιόλας. Δηλαδή το ότι πήγαμε και επισκεφτήκαμε μαζί με τη Μαρία της Πεθαράκη της Ένωσης ΑΜΕΑ τη Σιτία για να δούμε πως λειτουργεί το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ εκεί, κατηγορηθήκαμε και γι' αυτό ότι προωθούμε, επειδή είναι προεκλογική περίοδο, μια συγκεκριμένη παράταξη. Καμία σχέση σε αυτά τα θέματα. Στην παιδεία, στην υγεία, στο κοινωνικό κομμάτι, δεν υπάρχουν αυτά τα θέματα. Δεν υπάρχει δηλαδή παράταξη και είμαστε όλοι σαν κοινωνία, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε αυτό το κομμάτι και να δουλεύουμε μαζί. Μάλιστα. Αν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Καταλαβαίνω λοιπόν, κυρία Σπυροπούλου, ότι αυτά που σταχυολογήσατε τώρα είναι τα κομμάτια στα οποία πάσχει η παρούσα δημοτική αρχή. Ναι. Συνεχίζοντας αυτά. Και στον τουρισμό. Γιατί. Ναι. Να μην μιλήσω τώρα για την προώθηση. Ναι. Έτσι. Για πείτε μας. Πώς το εννοείτε? Λέει ότι πάσχει ο Δήμος εκεί. Πάσχει, ναι. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο site. Το ξέρω το site. Φτιάχνουμε κατά καιρούς πολύ ωραία βιντεάκια κτλ. Όμως αυτά είναι εκτός μια συνολική στρατηγική. Ναι. Αυτό για επιλέτη, η στρατηγική. Έτσι, για να απαντήσω στην ερώτηση που μου κάνετε, γιατί με το Χάρη. Ναι, ναι. Στην πρώτη συνάντηση που είχαμε με το Χάρη, μόλις είπα για το θέμα ότι χρειάζεται μια συνολική στρατηγική διαχείρισης του Δήμου, ναι, για να δούμε για την επόμενη δεκαετία που θέλουμε να πάμε, έλαμψαν τα μάτια του και μου είπε ακριβώς αυτό σκέφτομαι κι εγώ, Κατερίνα. Έλα, πάμε να δούμε. Τι λες εσύ, να σου πω τι λέω κι εγώ. Ναι. Πρώτον, λοιπόν, είχε την ίδια άποψη, που για μένα είναι το πολύ βασικό, γιατί από εκεί ξεκινάμε. Mm-hmm. Στρατηγική, στρατηγικός σχεδιασμός, στα πάντα. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Χάρης με άκουσε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Μετά από μία εμπειρία που είχα με τον κύριο Κουνενάκη ως πρώτο μου πολιτικό προϊστάμενο τότε και μετά με τον κύριο Παπατσάκονα, ξέρω ότι οι πολιτικοί άνδρες, το μεγάλο τους προτέρημα, ένα από τα μεγάλα τους προτερήματα, είναι να ακούνε. Mm. Ο Χάρης λοιπόν άκουσε. Και όχι μόνο αυτό, θέλησε και να συνεργαστεί. Δηλαδή, να μπορέσουμε μαζί να φτιάξουμε κάτι από αυτά που εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Να τα βάλουμε δηλαδή σε ένα πλάνο και σε ένα πρόγραμμα. Και με ενέταξε, ναι, σε μία ομάδα που μετά από την εμπειρία που έχω και με την Ένωση Γονέων, αν δεν έχεις ομάδα να δουλέψεις, μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μάλιστα. Εγώ αν δεν είχα τα διοικητικά συμβούλια που έχω μέχρι σήμερα και τους ανθρώπους, τους συλλόγους γονέων που μας βοηθούν και είναι οι εκπρόσωποι μας, η Ένωση δεν θα ήταν τίποτα. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν αυτό που με έπεισε ότι αξίζει να μπω σε αυτή τη διαδικασία και να μπω σε αυτή τη διαδικασία με τον Χάρη. Ο Χάρης είναι πάρα πολύ δουλευταράς. Είναι ένα νέο μοντέλο πολιτικού άνδρα και διαχειριστή πραγμάτων που εμένα με εξητάρει πάρα πολύ στο να μπορέσω να δουλέψω μαζί του. Γιατί με προκαλεί να πάμε πιο πέρα, να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Ναι. Και δεν είναι ο ξύλινος δήμαρχος
Mm-hmm. Ή γενικά πολιτικός. Δηλαδή, το γραφείο του είναι ανοιχτό. Το τηλέφωνό του είναι ανοιχτό. Δεν φοβάσαι να πεις μια ιδέα, να στην απορρίψει κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Μάλιστα. Αυτό το πρότυπο θέλω και νομίζω ότι αυτό το πρότυπο χρειαζόμαστε γενικά σαν Δήμος Αγίου Νικολάου, γιατί έχουμε μια πολύ κρίσιμη πενταετία που θα είναι καθοριστική. Και να πάμε τώρα και στο μεγάλο κομμάτι, το οποίο είναι το θέμα της σχολικής στέγης, το οποίο να πούμε για όσους δεν ξέρουν βέβαια, ότι είστε από, νομίζω ο άνθρωπος που το είχε αναδείξει πιο πολύ από κάθε άλλον, και η προηγούμενη Ένωση Γονέων, βέβαια, η διοίκηση, η Μαρία Γάλλου, και εσείς. Και ο Βασίλης ο Χατζηδάκης. Και ο Βασίλης ο Χατζηδάκης, βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, η Ένωση Γονέων γενικότερα το ανέδειξε το θέμα πάρα πολύ, όπως και τα ΜΜΕ, βέβαια, της περιοχής. Έτσι. Να μας πείτε λίγο τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει. Να πω ότι εγώ ανέλαβα την Ένωση Γονέων στην πιο δύσκολη φάση της. Ναι. Δηλαδή, ήταν Ιούνιος του 2020. Είχαμε μόλις ξεκινήσει πάλι τη διαδικασία με τη Μεσοράχη και η πρώτη μου εμφάνιση σαν πρόεδρος ήταν στη συνάντηση της αντιπολίτευσης που είχαμε κάνει στο ΡΕΞ για να συζητήσουμε για τη σχολική στέγη. Ναι. Δηλαδή στο πιο δύσκολο σημείο, στο πιο κρίσιμο σημείο. Και στην αρχή της πανδημίας βέβαια. Και εδώ τώρα και στην αρχή της πανδημίας. Ό,τι εγώ χειρότερο, δηλαδή. Είχα ασχοληθεί με τη σχολική στέγη, πράγμα που δεν το ξέρει ο κόσμος, σαν πρόεδρος του Τρίτου Γυμνασίου 6 χρόνια, γιατί οι δύο πρώτοι μου γη ήταν στο Τρίτο Γυμνάσιο. Ναι. Είχα κάνει τότε μεγάλη μάχη για το λεγόμενο 7ο τμήμα. Είχαμε 6 τμήματα στο Τρίτο Γυμνάσιο και προσπαθούσαμε να φτιάξουμε 7ο, γιατί βλέπαμε, τότε επί Δημαρχίας κυρίου Κουνενάκη, βλέπαμε ότι έρχεται το τσουνάμι αυτό που ήρθε. Όταν λοιπόν μιλούσαμε με τον κύριο Κουνενάκη, μου είπε Κατερίνα, έχουμε βάλει μπροστά τη Μεσοράχη, θα έχουν σχολείο πες τους γονείς σε 10 χρόνια. Πότε έγινε αυτό που λέτε? Αυτό έγινε όταν ο γιος μου ο μεγάλος ήταν 13 χρονών, άρα 2013-2012. Εκεί. Τώρα δηλαδή είμαστε στη δεκαετία. Αυτά ακριβώς. Τώρα θα είχαμε σχολείο. Τι δεν έγινε λέτε για να μην το έχουμε? Έμεινε στο σεκτάρι. Η Μεσοράχη πήγε πίσω με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παραιτηθήκαμε από τη λύση αυτού του οικοπαίδου κτλ. Και το ξετρέχουμε πια ξανά μετά από ενέργειες της Ένωσης από το 2020 και μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκάθαρα μετά από πίεση της Ένωσης. Mm-hmm. Ανέλαβα λοιπόν την Ένωση σε ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι και με την πανδημία, γιατί στην πανδημία τι είχαμε, θέλαμε αίθουσες περισσότερες για να μπορούμε να μικρύνουμε τα τμήματα. Ναι. Και δεν είχαμε, δηλαδή, από τότε φάνηκε πόσο σημαντικό ήταν το έλλειμμα των αίθουσών. Mm-hmm. Από το 2020 λοιπόν και μετά τρέχουμε το θέμα της σχολικής στέγης. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι ότι δεν είναι μόνο η σχολική στέγη. Mm-hmm. Είναι πια η ευθύνη της, ναι, είναι η ευθύνη της τα σχολεία. Δεν μπορεί πια κανείς να πει από τους υποψήφιους δημάρχους ότι δεν γνώριζε για τα προβλήματα της σχολικής στέγης ή δεν ξέρει τι αναλαμβάνει σαν καυτή πατάτα στα χέρια του από τη στιγμή που αναλαμβάνει τη Δημαρχία και δεν υπάρχει άλοθη. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε για τη σχολική στέγη, για μένα, εκτός από το να σχεδιάσουμε πώς θα φτιάξουμε καινούργια σχολεία, και δεν εννοώ πώς θα φτιάξουμε στα χαρτιά, σε μακέτες, πώς θα βρούμε οικόπεδα και πώς θα χρηματοδοτήσουμε αυτά τα project. Ναι, ναι. Έτσι. Θα πρέπει να το πιάσουμε και μέρα με τη μέρα. Αυτό το περίφημο τεχνικό συνεργείο που έχουμε σαν αίτημα χρόνια τώρα η Ένωση Γονέων. Τι εννοούμε? Δεν χρειάζεται να φτάνουμε μετά από 10 χρόνια να κάνουμε συντήρηση σε ένα σχολείο. Ή τη συντήρηση να την αναλαμβάνουν αποσπασματικά γονείς ή κάποιοι άλλοι επαγγελματίες. Αναφέρεστε στο σχολείο του Συσίου, το δημοτικό. Όλα τα σχολεία έχουν αυτό το θέμα. Που κρύφτηκε κατάλληλο, λέτε. Όλα αυτά, όλα τα σχολεία. Γιατί στο τρίτο δημοτικό δεν έχουμε πρόβλημα να τρέχουν κουτσουνάρα τα νερά, στο ΕΠΑΛ εδώ δεν έχουμε, δηλαδή η συντήρηση των κτηρίων, εδώ το ξέρει ο καθένας από το σπίτι του, η συντήρηση των κτηρίων είναι το α και το ω για να διατηρήσεις μία δομή. Ναι. Από τη στιγμή που δεν έχεις τα χρήματα, τα κονδύλια για να φτιάξεις
καινούργια σχολεία, τουλάχιστον συντήρησε σωστά αυτά που έχεις. Μάλιστα. Και εκμεταλλεύσου τα παλιά σχολεία και ενίσχυσέ τα. Δηλαδή έχουμε καταπληκτικά κτίρια. Ας πούμε τώρα του Κρούστα, έκλεισε το δημοτικό σχολείο. Δεν θα πούμε γιατί και πώς έκλεισε. Αυτό είναι άλλο θέμα, η πρόβλεψη. Να κλείσει. Βάσει του ΦΕΚ και λοιπά. Έτσι. Η ναι. πρόβλεψη, γιατί το αφήσαμε να κλείσει. Ναι. Θυμάστε ότι τον Ιούνιο έχουμε κάνει ολόκληρη ιστορία για το δημοτικό Κριτσάς. Mm-hmm. Ότι πρέπει να το ενισχύσουμε γιατί και αυτό έχει κάτω από 100 μαθητές και μπορεί να υποβαθμιστεί. Αν τα είχαμε κάνει και αυτά για τον Κρούστα. Mm-hmm. Μπορεί να μην φτάναμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να έχει κλείσει ο Κρούστας. Με λίγα λόγια θέλετε να πείτε ότι δεν έχουν γίνει αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν. Τίποτα. Ούτε προγραμματισμός υπάρχει, ούτε σχεδιασμός υπάρχει, ούτε να δούμε στην επόμενη δεκαετία πόσους μαθητές έχουμε με βάση τα στατιστικά δεδομένα. Ούτε να δούμε πώς θα μας επηρεάσουν οι καινούργιες επενδύσεις που γίνονται στην περιοχή. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που η Ελούντα είναι το πλέον αναπτυσσόμενο δημοτικό, που το ΣΥΣΥ έχει 80 τόσα παιδιά, γιατί ακριβώς απασχολούνται εκεί οι οικογένειες. Έτσι, δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Το καλό χωριό πρέπει να ενισχυθεί. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα βάλουμε σε ένα συνολικό πλαίσιο. Mm-hmm. Και να συνδυάσουμε και το θέμα της εκπαίδευσης και της παιδείας, που επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο η σχολική στέγη. Υπάρχει η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Υπάρχει η εκπαίδευση των παιδιών. Εχθές, συγγνώμη τώρα για την παρένθεση, μιλούσα με ένα παιδί που είναι με ηλεκτρονικό αμαξίδιο. Ναι. Και μου λέει, Κατερίνα, θα ήθελα να πάω αφού έχω το ηλεκτρονικό αμαξίδιο και μπορώ να κινηθώ μόνος μου μες στην πόλη. Αλλά τα αυτοκίνητα δεν σταματάνε. Παύση. Τι σημαίνει αυτό? Ποιος σταματάει για να περάσει το αμαξίδιο? Ο τουρίστας. Εμείς δεν έχουμε μάθει να το κάνουμε αυτό. Άρα λοιπόν από πού θα δημιουργήσουμε όλη αυτή την κοινωνική ευαισθησία, ενσυναίσθηση, συμπερίληψη και όλα αυτά? Από τα σχολιά μας. Ναι. Ποιος θα πρέπει να πρωτοπορήσει και να συνδέσει αυτό το κομμάτι? Ο Δήμος. Ο Δήμος πρέπει να συνδέσει και την εκπαίδευση και το κοινωνικό κομμάτι και να σας πω και κάτι, και τον τουρισμό. Δηλαδή είναι δυνατόν να μην έχουμε ένα θεσμό μαθητή-φοιτητή που να ξέρουν τα παιδιά μας ενώ έχουμε το πανεπιστημιακό εδώ τμήμα δημόσιας διοίκησης και τεχνολογίας, ενώ έχουμε την ΑΣΤΕΚ, τα παιδιά μας να μην ξέρουν τι συμβαίνει δίπλα τους σε αυτά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μάλιστα. Και ναι, εγώ θέλω να λέω την ΑΣΤΕΚ πανεπιστημιακό ίδρυμα. Δεν θέλω να τη λέω. Δεν είναι δυστυχώς. Όχι, ναι, αλλά εγώ θέλω να την αναφέρω έτσι. Και δεν είναι σε κανένα επίπεδο. Είναι πολύ υποβαθμισμένη δυστυχώς. Έτσι. Για την αξία που έχει. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Έτσι. Άρα λοιπόν και εκεί πρέπει να στηριχθεί η κοινωνία. Βλέπετε ότι όπως το προϊόν το τουριστικό είναι συνολικό. Mm-hmm. Και η κοινωνία και ο Δήμος θα πρέπει να σχεδιάζει συνολικά. Και εδώ είναι που βγάζω το καπέλο στο Χάρη και πραγματικά του λέω μπράβο, γιατί έχει πει το εξής και το πιστεύει απόλυτα, ότι ταυτίζει την καθημερινότητα του πολίτη με την παραγωγή, με τη βελτίωση του παραγόμενου τουριστικού Μάλιστα. προϊόντος. Και τώρα, για να κλείσουμε σιγά-σιγά και να συνοψίσουμε κιόλας, μας περιγράψετε λοιπόν τις παθογένειες, πώς τις κρίνετε εσείς, ναι. τις έχετε δει. Τι απαντάτε, γιατί μας είπατε για ποιο λόγο επιλέξατε το Χάρη, τι απαντάτε στους πολιτικούς αντιπάλους, δεν υπάρχουν εχθροί, τι απαντάτε στους πολιτικούς αντιπάλους, θα πω εγώ, του Χάρη, που λένε ότι τι θα κάνει τώρα ο Αλεξάκης, το λέω έτσι λαϊκά για να το καταλάβουν οι αυτοί που μας βλέπουν, που είναι μια συνέχεια του Ζερβού, της Νέας Δημοκρατικής Αρχής. Τι θα αλλάξει δηλαδή ο Χάρης σε όλα αυτά που μας περιγράψατε τώρα εσείς? Ωραία. Τώρα είναι μια ερώτηση των αντιπάλων στρατοπέδων, εισαγωγικά. Να πω κάτι. Πρώτον είναι, είμαστε, δεν θέλω αυτό να το πιστεύω για την κοινωνία μας, ότι συνασπίζεται γύρω από ένα αρνητικό αφήγημα. Όχι, ρωτώ. Το αρνητικό αφήγημα, ναι, το αρνητικό αφήγημα είναι το αντιζερβικό μέτωπο. Ναι. Έχουμε τόσα προβλήματα, όπως τα είπαμε, που είναι πάρα πολύ άσχημο να μιλάμε για αποτυχία ενός προηγούμενου δημάρχου κτλ. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ άσχημο για την κοινωνία μας. Mm-hmm. Γιατί καλός ή κακός, αυτός ο άνθρωπος ήταν δήμαρχός μας για 9 χρόνια και εμείς τον είχαμε επιλέξει. Είναι σαν να απορρίπτουμε την ίδια την επιλογή μας. Ναι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας και να δούμε μπροστά. Mm-hmm. Μπροστά στις προκλήσεις που έχουμε. Ο Χάρης λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που αν μη τι άλλο σε αυτό που ανέλαβε να κάνει, το έκανε. Έβαλε στο χάρτη
τον Άγιο Νικόλαο όσον αφορά έναν προορισμό που έχει και πολιτικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές κτλ. Θα μου πεις, μα είχε αυτό το πρόβλημα, είχε τ' άλλο, δεν έχει θεσμοθετηθεί εκείνο, δεν το συνέδεσε με το μάρκετινγκ του τουρισμού. Όταν δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε από την αρχή, ένας συνολικός στρατηγικός σχεδιασμός, δεν μπορεί ένας να επιβάλλει αυτήν τη φιλοσοφία. Πρέπει ο αρχηγός να την επιβάλλει αυτή τη φιλοσοφία. Τώρα λοιπόν που είναι αρχηγός, είναι επικεφαλής, θέλει να επιβάλλει μια τέτοια φιλοσοφία. Μάλιστα. Και εκεί θα πρέπει να ακολουθήσουμε και να πούμε ότι αυτή είναι η επόμενη μέρα. Και τελευταία κουβέντα από εσάς, στους όσους μας βλέπουν. Γιατί να ψηφίσει κάποιος το συνδυασμό του Χάρη Αλεξάκη και εσάς? Λοιπόν, γιατί να ψηφίσει το συνδυασμό του Χάρη Αλεξάκη? Γιατί πρώτον εμείς θα είμαστε κοντά και το έχουμε αποδείξει στον πολίτη και στην καθημερινότητά του. Γιατί είμαστε αυτοί που συμμετέχουν στην ομάδα, άνθρωποι που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, που έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, που αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και έχουμε αποδείξει με την μέχρι τώρα παρουσία μας στα κοινά ότι μπορούμε να φέρουμε αποτέλεσμα. Άρα, βασικό είναι ότι μπορούμε να είμαστε κοντά στον πολίτη. Ήμασταν και πριν, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, και νομίζω ότι μπορούν οι άνθρωποι να μας εμπιστευτούν ότι δεν θα αλλάξουμε πρόσωπο την επόμενη μέρα. Εκεί που μας βλέπουν και μας χαμογελούν και μας λένε «Κατερίνα, έχω αυτό και αυτό και αυτό», είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί δεν αναφέραμε ότι είμαι ιδιοκτήτρια ενός κέντρου διαβίου μάθησης, 22 χρόνια. Έχω λοιπόν τα παιδιά μου, τους μαθητές μου που αυτή τη στιγμή γυρίζουν όταν με βλέπουν στον δρόμο και μου λένε «Κυρία Κατερίνα, θα σας στηρίξω, θα σας ψηφίσω». Αυτή η αγάπη είναι συγκινητική. Γιατί έχουμε δημιουργήσει, τουλάχιστον εγώ, τόσα χρόνια σχέση ζωής. Και είμαστε αληθινοί. Ο Χάρης είναι αληθινός και ανθρώπινος. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι η ομάδα του έχει την ίδια φιλοσοφία ζωής. Και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να φέρουμε μία αλλαγή. Δεν θα τα λύσουμε όλα. Δεν θα υποσχεθούμε ότι όλα θα γίνουν από την επόμενη μέρα ατέλεια και φανταστικά. Αλλά θα υποσχεθούμε ότι θα είμαστε εκεί για να δουλέψουμε μαζί με τον κόσμο, να γίνουν όλα κάποια στιγμή πολύ καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Σπυροπούλου. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή δύναμη να πούμε. Σε όλους μας. Να είστε καλά.